Συνεχίσουμε λοιπόν με τον κύριο Γιάννη Γραμματικάκη, Product Manager της Product Manager Smart Infrastructure Solution της Synaxis Networks. Θα βγούμε λίγο από τα telcos. Θα μπούμε σε κάτι πιο διαφορετικό. Λίγο στην ενέργεια. Καλησπέρα και από μένα, ναι. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Εγώ θα σας μιλήσω λίγο για το Internet of Things με focus στην ενέργεια. Γιατί η εταιρεία που είμαι κάνει πράγματα που σχετίζονται με την ενέργεια και δει με απομακρυσμένη διαχείριση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άρα, το Internet of Things, όπως θα έχετε δει ίσως σε διάφορα άρθρα και έρευνες και όλα αυτά, έχει πάρα πολλούς τομείς εφαρμογής, ένας από τους οποίους είναι προφανώς η ενέργεια στο generation, στο transmission και στο consumption. Και όταν μιλάμε για Internet of Things σε αυτό το τομέα, μιλάμε για smart grids και virtual power plants. Τα smart grids έχουν πάρα πολλές εφαρμογές, από απλές έως πάρα πολύ εξελιγμένες που υπόσχονται ένα διαφορετικό κόσμο και μας πάνε μακριά στο μέλλον. Απ' την άλλη, τα virtual power plants, όπως είχε σωστά, κατά τη γνώμη μου, είχε πει ένας αναλυτής από την Pike Research, μπορούν να χαρακτηριστούν σαν Internet of Energy. Και είναι κάτι που ήδη δοκιμάζεται. Έχουν ξεκινήσει κάποια πιλωτικά σε κάποιες χώρες, όπως η Γερμανία, και υπόσχονται μια αλλαγή στο τομέα της διαχείρισης και της παραγωγής ενέργειας. Τι είναι ένα virtual power plant? Ένα virtual power plant είναι μια συλλογή από distributed generation installations, οι οποίες είναι κατά βάση βασισμένες σε ανανεώσιμες πηγές, άρα περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα, αιωλικά πάρκα, combined heat generation and power generation, καθώς και μικρά ιδιοελεκτρικά. Και όλα αυτά τα διαχειρίζεται ένας operator, ένας energy aggregator, όπως τον ονομάζουν, σαν ένα μεγάλο παραδοσιακό power plant. Αλλά αυτό είναι distributed και μπορεί να αποτελείται από πάρα έως χιλιάδες εγκαταστάσεις, αν σε αυτό, ας πούμε, συμπεριλάβουμε οικιακά φωτοβολταϊκά. Οπότε αρχίζουν και υπάρχουν διάφορα θέματα και διάφορα challenges που θα πρέπει να λυθούν και στο οποίο ουσιαστικά χωρίς M2M networks κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Γιατί ουσιαστικά θα πρέπει να δουλεύει τόσο αρμονικά ώστε να μπορεί ο διαχειριστής του να το εισάγει στην αγορά της ενέργειας και να το χειριστεί σαν να ήταν ένα μεγάλο, ας πούμε, θερμοελεκτρικό εργοστάσιο 1 ή 2 GW. Αν μιλάμε ότι θα φτάσουμε σε αυτά τα μεγέθη. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποια πιλωτικά της τάξης των 150 MW, 200 MW. Ένα το κάνει, ας πούμε, η RWE στη Γερμανία, που είναι 150 MW. Αλλά ουσιαστικά το σχέδιο είναι να πάει σε εγκαταστάσεις οι οποίες θα συναγωνίζονται μεγάλα nuclear, ας πούμε, power stations των 2 και 3 GW. Τα benefits είναι πολλαπλά. Το πρωταρχικό benefit είναι ότι διευκολύνουν τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο, στο ηλεκτρικό δίκτυο. Και αυτό πώς γίνεται? Το πιο βασικό πρόβλημα στις ανανεώσιμες πηγές και όσο αυτές εξελίσσονται δεν είναι πλέον το κόστος, το οποίο φτηνένει συνέχεια, αλλά ότι δεν είναι σταθερές. Έτσι. Ας πούμε το solar και τα wind δεν είναι καθόλου σταθερά. Εξαρτούνται από τον άνεμο, εξαρτούνται από την ηλιοφάνεια, από τα σύννεφα. Και αυτό βάζουν ένα μεγάλο πρόβλημα στον διαχειριστή του δικτύου για να διαχειριστεί τη ζήτηση και την προσφορά στην ενέργεια. Έχοντας, διαχειρίζοντας πολλαπλές τέτοια resources σαν μία, μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε balancing the variability, δηλαδή να τα κάνεις πιο level. Πώς γίνεται αυτό? Προφανώς θα έχεις κάποια forecasts. Τα forecasts, επειδή στηρίζονται σε weather forecasts, ποτέ δεν είναι απόλυτα ακριβή, αλλά όταν έχεις πολλές μονάδες σε διάφορες περιοχές, αν μία παράγει λίγο περισσότερο από το forecast και μία λίγο λιγότερο από το forecast, αν τις χειριστείς μαζί, έχεις καλύτερη πρόβλεψη. Επίσης, μπορείς να εισάγεις μέσα στο δίκτυο και κάποιες πηγές οι οποίες δεν εξαρτούνται, που είναι ελεγχόμενες, όπως εργοστάσια βιομάζας, τα οποία μπορούν ουσιαστικά να τα λειτουργείς και να εξομαλύνουν τις περιπτώσεις όπου έχεις πρόβλημα στο forecast και είσαι ή λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο από αυτό που έχεις κάνει forecast. Κατά αυτό το τρόπο, τα virtual power plants, επίσης, μπορεί να έχουν καλύτερο efficiency στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά και μεγαλύτερο security.
Σαν security λέμε ότι υπάρχουν πολλά σενάρια, το πώς τρομοκρατικές ενέργειες μπορεί να χτυπήσουν μεγάλους σταθμούς παραγωγής και όλες αυτές οι διαδικασίες. Τώρα, όταν έχεις distributed generation, θεωρητικά έχεις ένα πιο ασφαλές δίκτυο. Επίσης, δεν έχεις single point of failures. Δηλαδή, αν πέσει ένα μεγάλο, αν πέσει μεγαλόπολη, ας πούμε, θα πέσει μισή Ελλάδα. Ενώ αν έχεις ένα virtual power plant, κάποιες ισχύς μεγάλες από διάφορες καταστάσεις, δεν υπάρχει περίπτωση όλα αυτά μαζί να πέσουν. Επίσης, έχοντας distributed generation, έχεις χαμηλότερα κόστη στο transmission grid, το οποίο όσο πιο μεγάλος ο σταθμός, τόσο περισσότερη μεγάλη πρέπει η επένδυση. Και μπορείς να χρησιμοποιήσεις την υπάρχουσα υποδομή, άρα να βγάλεις αξία από την ήδη υπάρχουσα υποδομή και προφανώς να μειώσεις τα emissions, τα greenhouse emissions, κυρίως χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και μην βάζοντας σε λειτουργία μεγάλους ισχύς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, οι οποίοι ρυπαίνουν πολύ το περιβάλλον. Το πώς δουλεύει λίγο πολύ, το είπαμε, αλλά ουσιαστικά έχεις ένα κεντρικό σύστημα, έχει πάρα πολύ software ουσιαστικά όλο αυτό για έλεγχο και προσπαθεί να κάνει optimize τόσο την παραγωγή με βάση το demand και χρησιμοποιώντας και κάποια storage resources όταν αυτά είναι διαθέσιμα σε κάποιο δίκτυο. Γι' αυτό το λόγο, μεγάλη σημασία έχει στο planning και το scheduling. Έχουν οι εφαρμογές του forecasting, άρα ξεκινώντας από πρόγνωση καιρού, άνεμο και ηλιοφάνεια κυρίως, και θερμοκρασία. Προσπαθείς να κάνεις ένα forecast του load, άρα ποια θα είναι η κατανάλωση, ποια θα είναι η ζήτηση, τόσο του θερμικού όσο και του ηλεκτρικού φυσικά, καθώς και ένα forecast το τι θα παράξουν οι ανανεώσιμες πηγές που αποτελούν αυτό το virtual power plant. Και έχεις scheduling εφαρμογές, το οποίο ουσιαστικά διαχειρίζονται το σύνολο του virtual power plant και κάθε μία από τις επιμέρους πηγές ενέργειας, παραγωγής ενέργειας. Και ο operator, όπως είπαμε, αυτό θα το διαχειριστεί σαν μία ενιαία πηγή που θα το πουλήσει είτε απευθείας στην αγορά ή θα το χρησιμοποιήσει σαν backup, secondary control reserve, όπως λέγεται. Τα challenges. Ποια είναι τα challenges τώρα για να το κάνουμε αυτό να δουλέψει. Για να μπορείς να κάνεις integrate τόσο πολλές ουσιαστικά small scale πηγές ενέργειας, παραγωγής ενέργειας, χρειάζεσαι να έχεις καλά μοντέλα τα οποία θα αναπαραστούν τόσο τα energy resources, τόσο και τις συνθήκες αγοράς, ώστε να μπορείς να τα διαχειριστείς efficiently και να έχεις και ουσιαστικά accurate data collection από τα απομακρυσμένα energy resources, ώστε όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσεις για τους αλγορίθμους forecasting και scheduling που κάνουν όλο αυτό το virtual power plant να δουλεύει. Άρα ουσιαστικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη για standard interfaces με όλες τις απομακρυσμένες μονάδες παραγωγής. Γιατί διαφορετικά το κόστος να βάλεις μια καινούργια μονάδα σε ένα virtual power plant είναι πολύ μεγάλο. Αν δεν έχεις τυποποίηση, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Αυτό στο τεχνικό κομμάτι. Τώρα στο non-technical, έχει να κάνει με την αγορά, το οποίο έχει να κάνει ότι οι συνθήκες της αγοράς ενέργειας διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα, οι κανονιστικές διατάξεις επίσης διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα και υπάρχει και γρήγορη αλλαγή των συνθήκων, ακόμα και μέσα σε κάθε χώρα αλλάζουν συνέχεια και τα regulatory conditions και οι συνθήκες αγοράς. Άρα μπορείς να σχεδιάσεις κάτι και μέχρι να το υλοποιήσεις να έχει αλλάξει. Το οποίο είναι ένα ακόμα challenge που πρέπει να to overcome. Εμείς, σαν Inaxis, τώρα αυτό που κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, σαν Visual Power Plants, είναι ότι προσφέρουμε μια κεντροποιημένη πλατφόρμα, μια cloud εφαρμογή, η οποία διαχειρίζεται πολλαπλά και καταναλωμένα σε όλο τον πλανήτη ουσιαστικά είναι, τόσο φωτοβολταϊκά πάρκα, όπου προσφέρουμε μια end-to-end solution, όσο και άλλες μορφές ολοκληρώνουμε πάνω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με κύριο focus βέβαια στα φωτοβολταϊκά, που είναι και η πιο διαδεδομένη μαζί με τα φωτοβολταϊκά αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούμε να συμπεριλάβουμε και άλλα εργοστάσια παραγωγής, όπως μικρά υδροηλεκτρικά ή εργοστάσια βιομάζας. Άρα προσφέρουμε μια πλατφόρμα, η οποία είναι κεντρική και μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα εργοστάσια παραγωγής
Και δίνουμε επίσης standards based interfaces για ανταλλαγή πληροφοριών τόσο παρακολούθηση όσο και ελέγχου με τρίτα συστήματα. Άρα ώστε να μπορεί μια εφαρμογή από πάνω η οποία θα υλοποιήσει το scheduling, το planning και το scheduling του virtual power plant να μας χρησιμοποιήσει για πιο εύκολη διαχείριση της υποδομής των energy resources που θα αποτελούν αυτό το virtual power plant. Αυτά είναι οι γραμμές εικόνες. Και ουσιαστικά η πλατφόρμα που έχουμε αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε 1,5 γιγαβάτ φωτοβολταϊκών πάρκων σε διάφορες χώρες, σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Και γρήγορα αυτή τη στιγμή αναπτυσσόμαστε και εισάγουμε και ολικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή ήταν η παρουσίαση. Σύντομη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καταφέρατε και μια διαβολή στον χρόνο. Και περίσσεψε κιόλας.